Νέα άνοδος θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες ώρες σε όλη την Ελλάδα. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Εκδόθηκε χθες έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, στο οποίο αναφέρεται ότι θα έχουμε με υψηλές θερμοκρασίες από χθες, ουσιαστικά την Τρίτη, μέχρι και την Παρασκευή. Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα εξασθενήσει λίγο. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αύριο θα είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, όπως και σήμερα. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται ότι θα φτάσουν 40 με 41 βαθμούς σήμερα στην υπηρετική χώρα πλην Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ αύριο θα έχουμε ακόμη υψηλότερη θερμοκρασία. Μάλιστα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει θέσει τους φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε κατάσταση ετοιμότητας επιφυλακής βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των έντονων φαινομένων, πυρκαγιές, πλημμύρες κτλ. Εμείς το έκτακτο δελτίο το έχουμε στείλει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Είμαστε σε ετοιμότητα για οτιδήποτε χρειαστεί. Από εκεί και πέρα, οι κλασικές οδηγίες που συνοδεύουν αυτό το έκτακτο δελτίο προς τους πολίτες είναι να είναι αρκετά προσεκτικοί. Θα προτείναμε αύριο να περιορίσουν ως να μην κάνουν καθόλου μετακινήσεις, εάν γίνεται. Και όπως συνήθως να κάνουν χλιαρά ντους, να πίνουν άφθονα νερά, όχι βαριές σωματικές δουλειές. Γενικά τις οδηγίες που βγάζουμε κάθε φορά. Ο κόσμος να βρίσκεται σε κλιματιζόμενους χώρους, να πίνει άφθονα υγρά, αρκετά ντους. Και όπως είπαμε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.